Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να πάμε μέχρι την πανέμορφη Λακωνία και να υποδεχθούμε στο κεντρικό μας δελτίο τον κύριο Δημήτρη Πολάλη. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας. Κύριε Πολάλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα από τον Αρχάγγελο Λακωνίας, εδώ που βρισκόμαστε παραλιακά, όμορφα και ωραία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε ακόμη και με αυτόν τον τρόπο κοντά μας, καθώς η Λακωνία είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, ειδικά το καλοκαίρι, αλλά και το 15 Αύγουστο. Για τον λόγο αυτό, κύριε Πολάλη, θέλουμε να μας ενημερώσετε πώς είναι η πληρότητα στα ξενοδοχεία αυτό το διάστημα. Είστε έτοιμοι να αποδεχτείτε τους τουρίστες? Η Λακωνία είναι ένας τόπος πραγματικά ευλογημένος, ένας τόπος ο οποίος τα έχει όλα σε αυθονία, όπως είδεστε να λέω. Δεν λείπει τίποτα από προορισμούς φτασμένους και προορισμούς που δέχονται πάρα πολύ κόσμο. Και εμείς εδώ πέρα αυτό κάνουμε, προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, τα ξενοδοχεία μας, τα εστιατόρια μας κτλ. Αυτό που παρατηρείται φέτος όσον αφορά τις πληρότητες, όσον αφορά την εστίαση, ιδιαίτερα η εστίαση που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα φέτος, να πω ότι ο Ιούλιος πέρασε έτσι λιγάκι χαλαρά. Δεν ήταν το αναμενόμενο. Στην αρχή της χρονιάς ελπίζαμε ότι η χρονιά αυτή θα είναι μια χρονιά η οποία πραγματικά θα γράψει ιστορία. Και περισσότερο σε επίπεδο Πελοποννήσου, Λακωνίας, που όπως ξέρουμε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν ανέβει πάρα πολύ και η ακτοπλοϊκή μετακίνηση είναι πλέον η ακριβότερη. Θεωρούσαμε ότι λόγω της οδικής πρόσβασης που έχει η Πελοπόννησος και η Λακωνία στην οποία δραστηριοποιούμεθα, θα είχε κάτι το διαφορετικό, διότι με το αυτοκίνητό σου έρχεσαι και φεύγεις ό,τι ώρα θέλεις και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι και η φτηνότερη έτσι οδός μετακίνησης σε οικονομικό επίπεδο. Ο Αύγουστος αυτή τη στιγμή που διανύουμε είναι ένας Αύγουστος ο οποίος πραγματικά, αν μη τι άλλο, αν δεν είχαμε και τώρα κινητικότητα αυτά, έχουμε, δηλαδή είναι στο 100% και πιστεύω και βλέπω ότι θα φτάσει και μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή μέχρι τέλος Αυγούστου, δηλαδή ένας μήνας φουλ γεμάτος, δεν περισσεύει ούτε δευτερόλεπτο. Όσον αφορά τους προηγούμενους μήνες που είπατε, καθώς υφίσταται στη Λακωνία να έρχονται επισκέπτες ακόμη και τον Απρίλιο και την Άνοιξη. Απρίλιο, Μάιο, δεν είστε ευχαριστημένος με ότι έχει αποδειχθεί από εδώ και από πριν? Όχι, τι έγινε? Θα έλεγα και με άλλους συναδέλφους γενικώς που μιλάμε στην Πελοπόννησο, αλλά και γενικότερα ας πούμε στη Λακωνία. Όχι, δεν ήταν ό,τι σας λέω περιμέναμε, γιατί οι εξαγγελίες, οι αρχικές για τη χρονιά τη φετινή ήταν αισιόδοξες. Να σας πω, όλοι βιώνουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της ακρίβειας. Να ξέρετε ότι το λειτουργικό κόστος ενός ξενοδοχειακού δωματίου, ενός ξενοδοχείου δηλαδή, έχει ανέβει φέτος το 35%. Γεγονός το οποίο δεν το έχουμε αφομοιώσει εμείς στα δωμάτια μας και στην οικονομική μας έτσι πολιτική. Που σημαίνει ότι ο κόσμος εντάξει, έχει τα προβλήματά του. Και αυτό που παρατηρείται, όπως σας είπα φέτος, είναι ότι γενικότερα στους χώρους εστίασης παρατηρείται μία έλλειψη έτσι, κινητικότητας, δηλαδή ο κόσμος δεν βγαίνει έξω, δεν κυκλοφορεί. Δεν καταναλώνει δηλαδή, με λίγα λόγια. Να επικεντρωθούμε όμως λιγάκι στα ευχάριστα, καθώς μας είπατε ότι αυτές τις μέρες η πληρότητα είναι στο 100%. Κάτι πολύ ευχάριστο για την περιοχή σας. Θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι περιοχές αυτές οι οποίες καταγράφεται η μεγαλύτερη πληρότητα. Κοιτάξτε, η Μονιβασιά, οπωσδήποτε, το Γήθιο, είναι περιοχές, η Μάνη, είναι περιοχές, η Νεάπολη που έχει και την πρόσβαση προς Κύθυρα και Ελαφώνησο. Έχει δηλαδή τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις πληρότητες. Γενικώς όλη η Λακωνία αυτή τη στιγμή είναι σε φούλη έτσι, κατάσταση όσον αφορά την επισκεψιμότητα και την και στα ξενοδοχεία. Τους της τελευταίας στιγμής, κύριε Πολάλη, έχουν διαθέσιμα καταλήματα. Υπάρχει της τελευταίας στιγμής, αλλά δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής, γιατί σας λέω, είναι προκλεισμένα τα δωμάτια, είναι δηλαδή, είναι γεμάτα όλα τα ξενοδοχεία και όλα τα διαμερίσματα και δηλαδή τι να σας πω, τα πάντα είναι γεμάτα αυτή την εποχή. Οι τιμές?
Οι τιμές, εντάξει, όπως σας είπα, λόγω του λειτουργικού κόστους έχουν λίγο τσιμπήσει προς τα πάνω, αλλά κάλλιστα δηλαδή και ειδικά τον Αύγουστο μπορεί να βρει ένα δίκλινο δωμάτιο από τα 70-80 ευρώ και ανάλογα την πολυτέλεια έτσι, του καταλήμματος και τις παροχές ανεβαίνει αυτή. Ακούτε παράπονα από τον κόσμο τον οποίος έρχεται εκεί? Κοιτάξτε, παράπονα εννοείται σε οικονομικό επίπεδο δηλαδή. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, να σας πω και εμείς στα σπίτια μας και εμείς ψωνίζουμε έξω και εμείς δεχόμαστε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα έχουν αυξηθεί πλέον, έτσι. Κάπου πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει. Τώρα πώς θα σταματήσει? Αυτοί που έχουν τα ηνία και έχουν ίσως πλήστον, κύριε Πολάλη, επιτοπλίστων, τι κόσμος έρχεται στη Λακωνία, σε ποιους απευθύνεται, σε νεότερο κόσμο? Ο κόσμος που έρχεται στη Λακωνία και στην Πελοπόννησο γενικότερα είναι επισκέπτες, έχουμε κατά κύριο λόγο δηλαδή Έλληνες, αλλά λόγω των ηλεκτρονικών πλατφορμών που υπάρχουν, όπως είναι Booking, Expedia κτλ., και οι Ισπανοί έρχονται, και από την Αυστραλία έρχονται, και από την Αμερική έρχονται, και από την, γενικότερα από όλη την Ευρώπη έρχονται. Έχει κινητικότητα τέτοια από εξωτερικό. Και να σας πω και κάτι, αυτοί που έρχονται στην Πελοπόννησο την ξέρουν, είναι συνειδητοποιημένοι και ξέρουν ότι θα περάσουν καλά. Και αυτό το εξασφαλίζουμε και εμείς ως ξενοδόχοι, ως επιχειρηματίες του τουρισμού, ότι όποιοι έρχονται στην Πελοπόννησο και στη Λακωνία, αναφέρω την Πελοπόννησο πάντα γιατί το γενικότερο brand είναι η Πελοπόννησος. Να ξέρουμε ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι εμείς. Εσείς τι βλέπετε, να έρχονται περισσότερο τουρίστες από το εξωτερικό ή τουρίστες εσωτερικού? Κοιτάξτε να δείτε, και στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η αμφιλεγόμενη ή λεγόμενη, αν το πούμε έτσι, ακρίβεια. Δηλαδή φέτος, δεν ξέρω, υπάρχει έλλειψη σε Γερμανούς. Δεν βλέπουμε Γερμανούς φέτος εδώ πέρα στην περιοχή. Αλλά έχει από όλη την Ευρώπη έρχονται και θα συνεχίσουν να έρχονται. Γιατί σας είπα, η Ελλάδα είναι ένας προορισμός ο οποίος, εντάξει, η Ελλάδα είναι στο ο ξένιος Δίας εδώ πέρα, φιλοξενία πραγματικά καλή. Κύριε Πολάλη, αναφερθήκατε στην ακρίβεια, τα ζούμε και εμείς καθημερινά. Για τις μέρες τις οποίες σας επισκέπτονται, είναι οι ίδιες οι οποίες υπήρχαν πριν κάποια χρόνια ή έχουν μειωθεί? Κοιτάξτε να δείτε, ειδικά τον Αύγουστο οι μέρες είναι αυξημένες, δηλαδή δεν έχουμε διανυθερεύσει τις μίας και τις δύο, και για μία και για δύο μέρες. Οπωσδήποτε είναι πάνω από τετραήμερο, πενταήμερο. Εντάξει, παλιά υπήρχε μεγαλύτερο έτσι εύρος παραμονής, αλλά και τώρα δεν είμαστε δυσαρεστημένοι όσον αφορά την παραμονή των επισκεπτών. Η δυσαρέσκεια είναι στο ότι δεν καταναλώνει ο κόσμος. Εκμεταλλεύονται δηλαδή την άδειά τους, αλλά δεν είναι το ίδιο ελαστική όπως ήταν στο παρελθόν. Ακριβώς, ακριβώς. Και υπάρχουν και κάποιοι επισκέπτες οι οποίοι κάνουν tour, δηλαδή θα κάτσουν δύο μέρες ένα μέρος, θα θέλουν να γνωρίσουν όσο γίνεται περισσότερα μέρη στην Πελοπόννησο και ειδικά τη Λακωνία. Ακριβώς. Ωστόσο, αν ήταν να κάνουμε έναν γρήγορο απολογισμό σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο, τον περσινό 15 Αύγουστο, είστε ευχαριστημένος? Κοιτάξτε να δείτε, η περσινή χρονιά γενικότερα, και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, αλλά και ο Ιούνιος, ήταν πραγματικά μια χρονιά πάρα πολύ καλή. Ήταν και μια χρονιά η οποία μετά COVID εποχή, ο κόσμος βγήκε και ήθελε να βγει, ήθελε να απολαύσει διακοπές, χωρίς στερήσεις όπως ήταν η εποχή και η περίοδος του COVID. Ήταν καλύτερη χρονιά, θα έλεγα εγώ προσωπικά. Και ουσιαστικά ήταν καλύτερη χρονιά η περσινή από τη φετινή. Υπάρχει κόσμος ο οποίος επέλεξε να έρθει μετά το 15 Αύγουστο λόγω τιμών ίσως? Ναι, όχι. Κοιτάξτε, και αυτό που παρατηρείτε, υπάρχει μια κινητικότητα δηλαδή και για το Σεπτέμβριο. Πιστεύω, εντάξει, επειδή ο καιρός νότια είμαστε εδώ πέρα, ο καιρός είναι καλός, ακόμα και τον Οκτώβριο κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Πιστεύω ότι θα έχει μια κινητικότητα. Ακόμα δεν έχει δείξει όμως το ποσοστό που μπορεί να υπάρχει έτσι όσον αφορά την επισκεψιμότητα του Σεπτεμβρίου.
Άμα ήταν, κύριε Πολάλη, να πούμε λιγάκι για το πότε θα τελειώσει η δικιά σας σεζόν, η τουριστική σεζόν. Πότε θα ήταν αυτό? Πάει μέχρι Οκτώβριο λόγω καιρού, όπως είπατε. Εμείς είμαστε ανοιχτά μέχρι τον Οκτώβριο, ναι. Αλλά μην νομίζετε ότι, εντάξει, ανοιχτά είμαστε, περιμένουμε, όπως σας είπα, τους επισκέπτες μας. Εξασφαλίζουμε μια καλή διαμονή, έτσι, σε ξενοδοχεία τα οποία και καινούργια και κάποια άλλα πλήρως ανακαινισμένα. Δηλαδή, καλές τουριστικές υπηρεσίες όσον αφορά τη διαμονή των επισκεπτών μας. Μιας και αναφερθήκατε στις παροχές, τα καταλήμματα τα οποία δεν προσφέρουν τόσες ανέσεις, έχετε δει ότι τα προτιμάει περισσότερο ο κόσμος λόγω κόστους? Κοιτάξτε, το κόστος είναι κόστος. Αλλά να ξέρετε ότι πραγματικά οι περισσότεροι, η πλειονότητα των συναδέλφων ξενοδόχων προσφέρουν πραγματικά μοναδικές, καλές, υπεύθυνες και εξασφαλισμένες, να το έλεγα έτσι, υπηρεσίες διαμονής στους επισκέπτες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κύριε Πολάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και στο τέλος της σεζόν, να δούμε πώς πήγε αυτή η τουριστική σεζόν. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την ευαισθησία σας όσον αφορά την τουριστική, έτσι, ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Αυτό το έχετε δείξει επανειλημμένως μέσα από το κανάλι σας. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο και εμείς είμαστε εδώ παρόντες και περιμένουμε τους επισκέπτες μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σας. Γεια σας.